και στον αρχηγό της αστυνομίας και στον γενικό εισαγγελέα, αντιλαμβάνομαι, κύριε Θεοχάρου. Απειλές κατά τη ζωή σας. Θέλετε να μας εξηγήσετε, για να απαντήσει και από πλευράς της η αστυνομία, τι ακριβώς συνέβη και πότε διατυπώθηκαν αυτές οι απειλές? Είχατε Μάλιστα. καταγγείλει το θέμα με τα, όχι μόνο το θέμα που αφορούσε τα ερευνητικά προγράμματα στον ΤΕΠΑΚ και για τα κτίρια, τα ενοικιαζόμενα και για πολλά άλλα. Είχατε δώσει στον εσωτερικό ελεγχτή και στον γενικό ελεγχτή στη συνέχεια στοιχεία και προχώρησαν οι έρευνες για διελεύκαση αυτών των υποθέσεων. Θέλω να μου πείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεστε τώρα, κύριε Θεοχάρου. Μετά από 1,5 σχεδόν χρόνο στον οποίο ήμουν διερευνόμενος, έκανε υπομονή, σεβόμενος και το έργο της αστυνομίας και πρόσεξα ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου σε προσωπική ιστοσελίδα, στην οικοσελίδα, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, συγκεκριμένος κατηγορούμενος στην υπόθεση στην οποία κατήγγειλα, ενώ η σελίδα του ήταν ανενεργή για περίπου ένα χρόνο, ναι. Από εκείνη την ημέρα και μετά, επί καθημερινής βάσης, εκτόξευε απειλές σε σημείο αιμονικό. Αυτό που λέμε το cyber stalking, που είναι αιμονική διαδικτυακή παρενθλητική παρακολούθηση. Παρακολουθούσε τις κινήσεις σας, δηλαδή. Και... Οτιδήποτε βάλω στο Facebook, οτιδήποτε σχολιάσω, το κάνει αμέσως share στο δική της ιστοσελίδα, σχολιάζει, απροκάλυπτα εκτοξεύει απειλές, προκαλεί ενόχληση και μάρτυρες κατηγορίας. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είχε αντίκτυπο. Ενόχλησε και πάλι δημόσια με σχόλιά του. Συνεχώς. Κατηγορίας. Συνεχώς. Ναι. Θέλετε να μας εξηγήσετε ποια μορφή έχουν αυτές οι απειλές, δηλαδή. Πώς τις μεταφράζετε ότι είναι απειλές κατά τη ζωή σας? Όταν λέει ότι θα σας διαμοιράσω και θα σας εξοντώσω. Ή όταν λέει κάποιος ότι θα σε μαγειρέψω σιγά-σιγά. Όταν λέει κάποιος τρέξε για κάλυψη και εσύ και η δική σου. Ναι. Όταν γράφει εχθές για παράδειγμα, προχθές για παράδειγμα. Όλα αυτά φυσικά τα έστειλα ως τυπότυπο οθόνης, συστημένα και με τελειμιότυπο στο αρχηγείο αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Ναι. Εγώ ως στάση ζωής... Θα μπορούσε να ισχυριστεί όμως ότι, μα μεταφορικά το λέω, δεν σημαίνει ότι θα τον διαμοιράσουν. Αν μπορούσε να ισχυριστεί, αλλά αυτό δεν ισχύει. Θέλετε να τον καλέσουν οι αστυνομία. Δεν ισχύει για γιατί ως και το Facebook, μετά από report που έκανα ότι είναι ενοχλητικά αυτά, παρενοχλητικά, πέραν από 30 τα κατέβασε. Αλλά μιλάμε για 45-50... αναρτήσεις επί καθημερινής βάσης. Οι οποίες ήταν ακόμη πιο προκλητικές, λέτε, από αυτές. Ήταν, ναι, εκείνες ήταν πιο προκλητικές, οι οποίες φυσικά. Κοινοποιήσατε μέσα και από την απεικόνιση της οθόνης αυτές τις απειλές προς τον αρχηγό της αστυνομίας με επιστολές σας. Μάλιστα. Πριν από πόσο καιρό? Ξεκίνησα την πρώτη την επιστολή 27 Σεπτεμβρίου μέχρι προχθές. Ναι. Και δεν έχετε λάβει απάντηση? Δεν έχω λάβει απάντηση πέραν από χθες ότι θα επισκεφθώ στο αρχηγείο κάποιο άτομο για να συζητήσουμε το θέμα. Έκανα και δύο καταγγελίες στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής μου. Το πλέον για μένα παράξενο είναι ότι μου λέχθηκε τη δεύτερη φορά ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο διαφυλάττει, το οποίο δύναται να διαφυλάξει κάποιο άτομο από απειλές μέσω Facebook. Σε δική μου έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο, έχω εντοπίσει 4 περιπτώσεις. Όπου συνελήφθηκαν άτομα για απειλές μέσω Facebook. Διατύπωση απειλών. Μάλιστα. Μέσα από μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κύριε Αγγελίδη, παρακαλώ, θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Θεοχάρους, γιατί δεν λήφθηκαν υπόψη ανησυχίες του, ακόμη και αν δεν κρίνονται από την αστυνομία ότι είναι άμεσες απειλές κατά της ζωής του, η διατύπωση μιας τέτοιας ρητορικής αφήνει υπονοούμενα και αιχμές. Η αστυνομία γιατί δεν έχει δράσει? Η αστυνομία έχει βεβαίως υπόψη τις καταγγελίες. Έχουν σταλεί όντως κάποιες επιστολές από τον κύριο Θεοχάρους. Έχω ήδη μιλήσει με τον Υπουργό Καταπολέμησης Εγκλήματος, όπου έχει χειριστεί το θέμα και το χειρίζονται. Και βεβαίως το περιεχόμενο αυτών των επιστολών εξετάζεται, μελετάται και αναμένεται, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, σύντομα. Τώρα δεν μου το έχουν καθορίσει ότι θα κληθεί ο κύριος Θεοχάρους για κάποιες διευκρινήσεις ως προς τις επιστολές αυτές, έχοντας υπόψη το περιεχόμενο το οποίο κρίνεται ενοχλήσεις ή και απειλητικών, όπως ο ίδιος διατυπώνει. Ναι. Γίνεται όμως άτομο το οποίο είναι διερευνόμενο, έτσι. Το οποίο είναι υπόπτω στη συγκεκριμένη υπόθεση να διατυπώνει τόσο απροκάλυπτα, ακόμη και αν δεν είναι για τη σωματική του ακεραιότητα, απειλές εναντίον ενός άλλου ατόμου, ο οποίος φέρεται να έκανε καταγγελία που εμπλέκεται το δικό του το όνομα.
Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη όλη η διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει τον μάρτυρα ή τη μαρτυρία ή άτομα από το περιβάλλον του, που ενδεχομένως να μπορούσαν να καταθέσουν στοιχεία, και βλέποντας αυτή την διατύπωση των απειλών, ακόμη και αν δεν είναι, λέω, κατά της ζωής, να επηρεαστούν και να έχουμε το λεγόμενο επηρεασμό του μάρτυρα, όπως λέμε και σε δικαστικές υποθέσεις. Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα δεν έχουμε δηλώσει ότι έχουν τελειώσει ή έχει τελειώσει η διερεύνηση. Είναι κάτι το οποίο το έχω απαντήσει. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται και μελετάται όσον αφορά το περιεχόμενο των επιστολών. Γι' αυτό και από τη μέχρι τώρα εξέταση όλων αυτών των οποίων υπάρχουν, έχει αποφασιστεί ότι θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση πολύ σύντομα με τον καλεσμένο σας, έτσι ώστε να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις, κάτι το οποίο ζητούν οι ανακριτές. Πόσο σύντομα θα γίνει αυτή η συνάντηση? Η συνάντηση θα γίνει πολύ σύντομα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Ίσως να υπάρξει και ενημέρωση εντός της ημέρας, αν δεν έχει γίνει, προς τον κύριο Θεοχαρούς για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Άρα η αστυνομία τα χειρίζεται. Να υπενθυμίσω όμως ότι η αστυνομία ενεργά μέσα σε κάποια πλαίσια, κάποια νόμιμα πλαίσια, όσον αφορά τις οποιασδήποτε καταγγελίες των πολιτών. Και βεβαίως θα γίνουν όλες οι κυρίες ενέργειες για να είμαστε σε θέση, αν χρειαστεί, να απαντήσουμε και βεβαίως να ικανοποιηθεί από τη μια ο παραπονούμενος και να δοθούν, αν θέλετε, λύσεις σε κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβάσω είναι ότι η αστυνομία βρίσκεται εδώ και οι ανακριτές θα βρίσκονται για οτιδήποτε χρειαστεί ο καλεσμένος σας για οποιοδήποτε ζήτημα, και θεωρώ ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε τουλάχιστον ολιγορία πλευράς της αστυνομίας. Καθυστέρηση? Όχι, καμία καθυστέρηση. Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση, σας έχω πει. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται. Από το 17 λέει ότι δέχεται αυτού του είδους αυτού του τύπου τις απειλές. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία και ο ίδιος γνωρίζει. Το 18 που να είστε. Ναι, υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία ο ίδιος γνωρίζει και αντιλαμβάνεστε, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να αναλύσω το ιστορικό από αέρος το τι έχει γίνει. Ναι. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα. Μάλιστα. Τώρα, εκείνο το οποίο έχει σημασία ότι η αστυνομία βρίσκεται εδώ για οτιδήποτε προκύψει. Βεβαίως θα παράσκουμε όλες τις συμβουλές να εξετάσουμε αυτά τα οποία πρέπει μέσα στο πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει ο νόμος, και βεβαίως σύμφωνα με και τις εξουσίες και αρμοδιότητες μας. Γι' αυτό και στη συνάντηση θεωρώ η οποία θα γίνει θα υπάρξουν τουλάχιστον εκείνες οι διευκρινήσεις ή και ενημέρωση, αν θέλετε, προς τον ίδιο το τι υπάρχει και το πώς το αντιμετωπίζει η αστυνομία, ή και αυτά τα ποιοι είναι οι προβληματισμοί, ή και απαντήσεις από τον ίδιο, ή και διευκρινήσεις. Θεωρώ, κύριε Σοκράτους, είναι καλύτερη λέξη ως προς τις καταγγελίες. Εννοείται ότι θα τον καλέσετε να δώσει διευκρινήσεις πάνω σε θέματα που ενδεχομένως να του προσάπτουν άλλοι στη συγκεκριμένη υπόθεση, αν Όχι, έχω καταλάβει. Οι διευκρινήσεις τις οποίες αναφέρω είναι στη βάση αυτών των επιστολών που έχουν διαβαστεί από τον επιστολές. Ίδιο προς τον αρχηγό αστυνομίας, βεβαίως. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρου, θέλετε κάτι άλλο να διευκρινίσουμε από πλευράς της αστυνομίας που σας απασχολεί σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση, αφού είναι εδώ ο κύριος Αγγελίδης? Κοιτάξτε, εγώ. Για να τον αποδεσμεύσουμε κιόλας. Είχα στείλει 6 επιστολές ανάμενα. Σέβομαι και τιμώ το έργο της αστυνομίας. Όμως, όταν εγώ, χωρίς κανένα λόγο, εισάκουσα την παράκληση του Προέδρου του Πανεπιστημίου το 2015 να καταγγείλω, πέραν των όσων άλλων είχα καταγγείλει και οδήθηκα στη δικαιοσύνη, και το θέμα των ερευνητικών, το μόνο το οποίο έχω εισπράξει έκτοτε είναι την αποδόμηση, είναι το κυνηγητό, είναι να έχω το όνομα μου στα πρωτοσέλιδα, κατηγορούνταν με για διάφορα και καμία μα καμία στήριξη δεν είχα. Αντιλαμβάνομαι ότι η αστυνομία έχει τις δικές της λειτουργίες, τις δικές της διαδικασίες, όμως καταγγέλλω και δημόσια ότι η συμπεριφορά η οποία έλαβα από συγκεκριμένα μέλη, και η ίδια αστυνομία το παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία χρήζουν βελτίωση στην αστυνομία, δεν ήταν η πρέπουσα. Γνωρίζω πολύ καλά, γνωρίζω πολλά και γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους διώκομαι και προσπαθούν να με αποδομήσουν και να μου κλείσουν το στόμα. Δεν απορρίπτεται όμως την έρευνα εις βάρος σας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταγγελίες 26 σελίδες και εναντίον σας θα πρέπει να διερευνηθούν. Γνωρίζει ο κύριος εκπρόσωπος ότι από τις 26 σελίδες, από τις 56 συγκεκριμένες κατηγορούμενες, οι οποίες αφορούσαν το άτομό μου, αποδείχθηκαν όλες στην ολότητα τους αβάσιμες. Και αυτό είναι, δεν μπορεί να το απαρνηθεί κανείς, ενημερώθηκα επίσημα από την αστυνομία. Επομένως, εγώ είμαι έτοιμος για οποιοδήποτε έλεγχο. Μάλιστα. Και μάλιστα ήμουν τόσο ειλικρινή με την αστυνομία, όπου εγώ ίδιος στην πρώτη μου επίσκεψη το Σεπτέμβριο του 2017 στην αστυνομικό σταθμό Λεμεσού, στην κεντρική αστυνομία της Λεμεσού, είχα πει για κάτι το οποίο πιθανόν να θεωρούνταν μεπτόν. Ήδη χαριτολογώντας μου είπαν αυτά που μας λέει, πέφτουν οι τύχοι με τη σοβαρότητα τους, αυτό άφηστο,
Και θυμήθηκαν μετά από 18 μήνες που τελείωσαν οι διερεύνες ενάντια μου, ληφθήκαν 120 καταθέσεις. Πήγα στην Ελλάδα, άρχισε τραπεζικό απορρίτου, κατοίκον έρευνα. Για τον Θεοχάρους, ο οποίος συνειδητά ως τάση ζωής ανέδειξε τόσα σκάνδαλα. Και θυμηθήκαν κάτι που τους είπα και πιθανόν να με κατηγορήσουν για αυτόν. Από ό,τι προσπαθήκαν να με κατηγορήσουν ότι πλήρωσα συνεργάτες που ήταν απλήρωτοι για 11 μήνες με κάποια χρήματα που έδωσα σε μια άλλη συνεργάτητα. Ναι. Θα το έκανα ακόμα 100 φορές, κύριε Σωκράτους, για να μην αδικηθούν οι συνεργάτες μου. Ξέρετε ποια ήταν η απορία των αστυνομικών? Γιατί ο Θεοχάρους πήρε τόσα εκατομμύρια από τα ερευνητικά και δεν έπαιρνε πληρωμές για το άτομο του? Τιμή μου να το έκανα αυτά. Μάλιστα. Αυτό δεν θα ζητήσω από τον κύριο Αγγελίδη να μας πει από αέρος αν θα κατηγορηθείτε ή όχι. Αντιλαμβάνουμε την σοβαρότητα και τους λεπτούς χειρισμούς που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν μπορεί να μας αποκαλύψει εμάς, αλλά θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Κύριε Αγγελίδη, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσω, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι επί του προκειμένου? Νομίζω ότι και ο ίδιος έχει δώσει την εικόνα γενικότερα το τι εξετάζεται. Δεν θα σε έρθω σε οποιασδήποτε λεπτομέρειες. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω όμως ότι η αστυνομία, όταν διερευνά μια καταγγελία, διερευνά στη βάση καταγγελίας ή μαρτυριών που έχει ενώπιον της και δεν είναι η αστυνομία η οποία θα προχωρήσει να, αν θέλετε, να αναφέρει αν κάποιος είναι κατηγορούμενος. Γι' αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου. Τώρα, εάν υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιες συμπεριφορές μεμονωμένες, ναι, ως ο ίδιος ισχυρίζεται... Αν του κάτι που αφορούσε την αμοιβή μια συνεργάτηδας ή ξέρω εγώ δύο, κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσους, δεν ήταν επιλείψιμο στην αρχή και τώρα του λένε ότι είναι επιλείψιμο, υπάρχει θέμα εδώ. Ναι, κοιτάξτε, σας έχω πει, η αστυνομία ενεργεί στη βάση κάποιων δεδομένων για να προχωρήσει στη διερεύνηση ενός γεγονότος ή μιας καταγγελίας ή στη διερεύνηση, και πάντα μιλώ για την ποινική διερεύνηση. Εάν όμως υπάρχουν κάποιες, αν θέλετε, συμπεριφορές, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, αστυνομικών οι οποίοι δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά ή έχουν αναφέρει κάποια θέματα τα οποία δεν θα έπρεπε ή έχουν τοποθετηθεί, αυτά σίγουρα θα πρέπει να καταγγελθούν. Στο σύνολο, η αστυνομία γνωρίζεται πολύ καλό ότι ενεργά και βελτιώνεται συνεχώς γενικότερα στα θέματα των υποθέσεων. Έχουν διερευνηθεί από την αστυνομία αρκετά σοβαρές υποθέσεις με αποφάσεις δικαστηρίου και έχει γίνει αναφορά στην διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων, μεταξύ άλλων και σοβαρά αδικήματα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να κλείσω, να αναφέρω ότι από πλευράς δικής μας το τι υπάρχει όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα θα τα χειριστούμε όπως πρέπει και βεβαίως θα τύχει ο χειρισμός ο οποίος πρέπει όσον αφορά τις καταγγελίες οι οποίες βρίσκονται ενώπιον μας με τη συνάντηση που θα γίνει με τον κ. Και φαντάζομαι θα λάβετε και υπόψη σας το πόσες υποθέσεις αποκάλυψε προς τις αρχές ο κ. Θεοχάρους, γιατί σε τέτοιες υποθέσεις που αφορούν μεγάλα σκάνδαλα, πολλές φορές έχουμε ακούσει για το καθεστώς υπό το οποίο τηρούν και οι αποφάσεις που λαμβάνονται για το καθεστώς του μάρτυρα κατηγορίας. Ναι. Τι μπορεί να προϋποθέτει αυτό? Άρα φαντάζομαι θα ληφθούν όλα υπόψη σε αυτή την περίπτωση. Βεβαίως όλα θα ληφθούν υπόψη και μην ξεχνάτε ότι ολοκληρώνοντας και μιλώ γενικότερα όταν διερευνάτε μια υπόθεση από πλευράς της αστυνομίας και οι ανάκριτες καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα, αυτά τα συμπεράσματα στις σοβαρές υποθέσεις συζητούνται και με την νομική υπηρεσία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αγγελίδη. Κύριε Θεοχάρους. Κοιτάξτε, πρώτα παρέλειψα να σας ευχαριστήσω το σταθμό σας για το βήμα που μου δίνετε. Αντιλαμβάνεστε όταν κάποιον άτομο ενός τάσης ζωής αναδεικνύει, ήμουν και πρόεδρος της συντεχνίας των καθηγητών και από την ιδιότητα μου αυτήν ανέδειξα πάρα πολλά σκάνδαλα στο ΔΕΠΑΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν κλήθηκα από τον πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου το 2015 να καταγγείλω και το σκάνδαλο των ερευνητικών, αυτόν έγινε γιατί κανείς δεν είχε το θάρρος και τους προκαλώ να το αρνηθούν. Τα υπάρχουν γραπτά ό,τι σας λέω, κύριε Νοφρίου, να αναδείξει το θέμα. Υπήρχε φόβος. Το κατάγγειλα το θέμα στον δικηγόρο του Πανεπιστημίου και με το κατόπιν ο δικηγόρος απέστειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Ναι. Όταν κλήθηκα στην αστυνομία να πω αυτά που είπα για να τους βοηθήσω, στην βάση της κατάστασης που είχα δώσει στον εξωτερικό δικηγόρο του Πανεπιστημίου, από τη δεύτερη κατάσταση μου και μετά ενημερώθηκα ότι είμαι κι εγώ ύποπτος. Χωρίς να υπάρχει οτιδήποτε ενάντια μου. Ναι. Αυτό κι αν είναι μια σκανδαλώδης αντιμετώπιση ενός ατόμου, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο να ορθοποδήσει. Έχω εδώ μαζί μου δεκάδες δημοσιεύματα από συγκεκριμένων έντυπων εναντίον μου. Αποδομήθηκα πλήρως, χαρακτηρίστηκα ως ο εγκέφαλος, ως ηγέτης τρομοκρατικής οργάνωσης. Γνώρισα την απαξίωση στον εργασιακό μου χώρο. Ναι. Άτομα τα οποία ήταν συνάδελφοι άλλαζαν πεζοδρόμιο για να μου μιλήσουν, γιατί θεωρείτουν δεδομένων
ότι ο Θεοχάρης έφαγε χρήματα. Ναι. Γιατί απορούσαν πόσο ο Θεοχάρης πήρε τόσα ερευνητικά και δεν έβαλε χρήματα στην τσέπη. Το ίδιο και ανακριτές. Όσον αφορά τα γεγονότα, έχω στείλει λεπτομερές ημερολόγιων 80 σελίδων προς την αστυνομία, προς την αρχή διερεύνησης παραπώνων ενάντια στην αστυνομία, με τις συμπεριφορές που δέχτηκα και τις πράξεις οι οποίες είδα και βίωσα, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Δυστυχώς υπάρχουν εξαιρετικοί αστυνομικοί. Στην υπόθεση υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν κύριοι με τη σημασία της λέξης, mm-hmm. όμως υπήρχαν και άτομα τα οποία διώχθηκαν κατ' οπί, γιατί κάποιοι είχαν συγκεκριμένος ανακριτής δεν είναι πλέον στην υπόθεση, γιατί συνελήφθηκε να επιδίδεται στην κηβεία. Ο οποίος με απείλησε σε συγκεκριμένη περίπτωση, θα φέρω τον καλύτερο ερευνητή του κόσμου να λέξει αν τα παραδοτιά σου ήταν ποιότητας. Ναι. Ή απείλησε ένα ερευνητή μου ότι. Αν παραποιήσατε εσείς σε δεδομένα που παραδώσατε. Όχι, αν η έρευνα μου είχε την επαρκή ποιότητα ως παραδοτέο. Με βάση τη χορηγία που. Κατηγορήθηκα, αγαπητέ κύριε Σοκράτους, ότι είχα αρνητικό υπόλοιπο σε ερευνητικό πρόγραμμα. Και αυτό ήταν τεράστιο σκάνδαλο. Μέχρι προχθές συγκεκριμένων έντυπων του αναδεικνύει. Θα σας το αφήσω αυτόν εδώ και το δείχνω. Ναι. Είναι γύρω στα 30 προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα οποία είχαν αρνητικά υπόλοιπα χιλιάδων λιρών. Μάλιστα. Όχι για μένα που ήταν 16.000. Είναι μια πρακτική αυτή. Κατηγορήθηκα, θεωρείται μεγάλο σκάνδαλο, ότι ένα έργο ενός εκατομμυρίου είχε αρνητικό υπόλοιπο 16.000 ευρώ λόγω κάποιων λαθασμένων χειρισμών που έχουν γίνει. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι η στοχοποίηση. Έχει άλλες υποθέσεις, λέτε, όπου τα ποσά που ελείπουν είναι πολύ μεγαλύτερα. Είναι πρακτική αυτό. Πάντα σε ένα έργο δεν μπορεί κάτι να πάει. Κατευχήν. Ναι. Κάποια δυσκολία κάτι θα προκύψει στη συνέχεια ή ένα λάθος υπολογισμός. Γι' αυτό θα σας κατηγορήσουν, λέτε. Όχι γι' αυτό. Για κάτι άλλο το οποίο σας εξήγησα. Ναι. Πληρωμή σε ένα συγκεκριμένο ερευνήτρια, η οποία έδωσε τα χρήματα να πληρωθούν άτομα τα οποία ήταν απλήρωτα για 11 μήνες. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι. Για πόσα μιλάμε τώρα πάνω κάτω. 4.000 ευρώ. Για 4.000 ευρώ. Μάλιστα. Θα το ξανά κάνω, κύριε Νουφρίου. Κύριε Σοκράτη, συγγνώμη. Λοιπόν, θα το ξανάκανα. Κύριε Θεοχάρου, θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή υπήρξε. Εγώ δεν θέλω να αφήνουμε τίποτα αναπάντητο. Βάλι. Επειδή υπήρξε αυτή η καταγγελία ότι, ξέρετε, ο Αντώνης Θεοχάρους έκανε την καταγγελία για τα ερευνητικά προγράμματα, γιατί πήγε να προλάβει και να γλιτώσει ο ίδιος, μπας και πάει την εμπλοκή του σε παρατυπίες που αφορούσαν αυτά τα προγράμματα. Η πρώτη καταγγελία, αγαπητέ κύριε Σοκράτους, έγινε το 2015. Ναι. Τον εσωτερικό λεκτή του Πανεπιστημίου. Την ίδια στιγμή μπορεί να διαβεβαιωθεί ότι κανείς άλλος δεν έδωσε στοιχεία τότε. Μετά, όταν δεν υπήρχε συνεργασία, με παρακάλεσε ο τότε πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ο Πουανκαρέ, να πάω στον εξωτερικό νομικό σύμβουλο του Πανεπιστημίου. Το 2015 πάλι μιλάμε. Τρεις μήνες μετά, τον Μάρτιο. Εξού και πήγα και έδωσα κατάθεση 10 σελίδων. Μάλιστα. Ποια ήταν εμένα η πρόθεσή μου το 2015 σε ανύποπτο χρόνο. Με κόστος τεράστιο, και ενώ γνώριζαν και ο Πρίτανης και Αντιπρίτανης και όλο το διοικητικό του Πανεπιστημίου για το θέμα το συγκεκριμένο, να πάω εγώ να δώσω τα στοιχεία. Ποια η πρώτη, δεν υπήρχε οτιδήποτε εν εξελίξη που θα ήθελα να προλάβω. Ναι. Επομένως, αυτά είναι ιστορίες για γρήγους, είναι ξεκάθαρα προσπάθεια. Γιατί να σας πω για κάτι. Όταν άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την υπόθεση μετέβαιναν κάθε μενά στο ΤΑΕΛΕ ΜΕΣΟΥ για να πείσουν τους ανακριτές ότι ο Θεοχάρης δεν είναι καθαρός. Mm-hmm. Όταν έστελαν από email, clean the pack. @gmail.com ναι. Ότι ο Θεοχάρους είναι μπλεγμένος και δεν γίνεται να είναι clean καθαρός. Clean the pack, τι είναι αυτό. Clean, καθαρίστε το pack. Clean the pack @gmail.com. Ναι. Έστελαν επιστολές στο ΤΑΕΛΕ ΜΕΣΟΥ να τους πούνε ότι ο Θεοχάρους δεν είναι καθαρός. Αντιλαμβάνεστε, βρήκαν την ευκαιρία. Δημιουργήσα δηλαδή email, καθαρίστε το pack. Clean the pack, μάλιστα. Και ποιο ήταν πίσω από αυτό το. Εγώ γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να ονομάσω. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι. Ναι. Όταν συγκεκριμένων. Έστειλαν καταγγελίες εναντίον σας μέσω αυτού του email. Μάλιστα, στην αστυνομία. Μάλιστα. Η ίδια αστυνομική μου είπαν ότι έχω πολλούς εχθρούς. Ναι. Ήταν ξεκάθαρο. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Είναι πράγματι τραγικό το γεγονός ότι συγκεκριμένο έντυπο με συγκεκριμένο άτομο στην διοικητική του πυραμίδα, δεν θέλω να ονομάσω σε καμία περίπτωση, ναι. που έχει συγγενή, ο οποίος κατηγορήθηκε για σκάνδαλα από αυτά τα οποία σχετίζονται με αυτά των ερευνητικών, με διασύρει και δεν με διαπομπεύει συνεχώς. Ναι. Αυτά, φαντάζομαι αυτά όταν θα κλείσει η υπόθεση θα μπορείτε αν κριθεί και με βάση τις αρχές αλλά και με βάση την ομολογία ότι υπάρχει υπόθεση να προσφύγεται εναντίον του δικαστικός. Φυσικά. Ή του ατόμου αυτού ή του εντύπου το οποίο θεωρείτε ότι σας διαβάλλει. Μάλιστα. Έχετε κάθε νόμιμο δικαίωμα. Από εκεί και πέρα, κύριε Θεοχάρους, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, και ενδιαφέρει τον κόσμο όλο, είναι η διαλεύκαση αυτής της υπόθεσης για την οποία έχει καταθέσει
στοιχεία. Εμένα πρωτίστως. Έχω υποφέρω εδώ και 18 ναι. μήνες. Και εγώ και η οικογένεια μου. Έχω καταγγείλει, εκκρεμούν ακόμα 32 καταγγελίες οι οποίες έχω καταθέσει. Μάλιστα. Τι να σας πω, ότι κάποιοι καθηγητές έπαιρναν Botox στα πλαίσια των ερευνητικών τους προγραμμάτων και τα χρησιμοποίησαν σε ιδιωτικές κλινικές ομορφιάς στην Ελλάδα. Έχω εδώ σκάνδαλα τα οποία ο κόσμος θα τρίβει τα μάτια του και τα αυτιά του. Τα πουλούσα σε ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα. Τα έπαιρναν ως μέρος της ερευνητικής του δραστηριότητας και τα χρησιμοποίησαν σε κλινικές ομορφιάς στην Ελλάδα. Ναι. Τα πουλούσαν δηλαδή. Για κέρδος. Δικές τους κλινικές. Δικές τους κλινικές. Μάλιστα. Και σκάνδαλα... Έχετε δώσει στοιχεία γι' αυτό το. Μάλιστα, υπάρχουν στοιχεία, διερευνώνται. Αλλά μόνο ο Θεοχάρους είναι μάλιστα. το άτομο ο οποίο πρέπει να κυνηγηθεί. Πρέπει να κλείσει το στόμα. Δεν θα το πετύχουν. Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Σωκράτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θεοχάρους. Αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης και αύριο. Και θα είμαστε σε επαφή και περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πώς θα κινηθούν οι ανακριτές στη συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Θεοχάρους. Λοιπόν, πάμε να δούμε γι' αυτό το.